Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κίθο, τι κάνετε, παίζουμε Binding of Isaac Rebirth, πάμε για ένα ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, αυτή τη φορά λέω να παίξω το πρώτο challenge, Pitch Black, έτσι για να κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, Curse of Darkness έχουμε σίγουρο και δεν βλέπουμε και πόση υγεία έχουμε. Αυτό είναι το challenge. Επίσης δεν υπάρχουν shops, υπάρχουν treasure rooms, γιατί ως συνήθως στα challenges δεν υπάρχουν treasure rooms. Δεν ξέρω μέχρι πού πρέπει να πάμε, λογικά είναι μέχρι την μαμά. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι 100% σίγουρος. Λοιπόν, το πρώτο αντικείμενό μας είναι Mom's Eyeshadow Charm Tears. Πάμε να τελειώσουμε πρώτα τον όρφο και μετά θα παλέψουμε τον boss. Πρέπει να προσέχω πολύ ιδιαίτερα με την υγεία μου, διότι εφόσον δεν ξέρω πόσοι έχω, πρέπει να μετράω τα χτυπήματα. Φυσικά έχουμε στα υπόψη μας ότι έχουμε 3 κόκκινες καρδιές και δηλαδή έχουμε 6 χτυπήματα. Αν και καλό είναι να μετράμε και να προσέχουμε τα blast damage που λένε, δηλαδή σε περίπτωση που χτυπηθούμε από κάποια βόμβα. Λοιπόν, και η κάρτα είναι 2 of diamonds. Ας την κρατήσουμε. Έχουμε μισή κόκκινη καρδιά, οπότε λέω να πάμε για να πάρουμε 2 χάπια. Το ένα χάπι είναι αμνησία. Okay. Και το άλλο tears up. Ωραία, λοιπόν, θα δεχθούμε μισή κόκκινη καρδιά damage εφόσον πάρουμε και αυτή, και θα έχουμε τα tears up. Καλό είναι, ελπίζω να έχουμε κάποιο boss το οποίο αφήνει κάποια minions. Garlings, εντάξει, καλό είναι τουλάχιστον να κάνουμε charm το ένα από τα δύο. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε 2 κόκκινες καρδιές. Αυτό κάνει το charm. Και αυτό ήταν το ωραίο στην όλη φάση. Έλα να το κάνουμε charm. Έτσι, μπράβο. Ας τη μίγα. Λογικά θα τους κερδίσουμε πολύ γρήγορα. Λογικά τώρα είμαστε με 1,5 κόκκινη καρδιά. Με αυτό θα πάμε στις 2. Και με αυτό θα πάμε στις 3. Πάρουμε το lucky too. Το happy είναι το speed down. Ok. Ας κρατήσουμε το stars και πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι στον δεύτερο όροφο. Θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα μας για να πάρουμε το mulligan. Πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Κοντά 1 στα 10 δάκρυά μας εμφανίζουν μία μίγα, μπορεί να είναι και πιο γρήγορα. Health down, είμαστε με 2 κόκκινες καρδιές τώρα, οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και η κάρτα είναι strength, θα τη χρησιμοποιήσουμε εκεί που πρέπει. Μία πέτρα δεν βλέπω. Okay, δύσκολο σχετικά δωμάτιο. Καλό είναι να δημιουργήσουμε εμείς μύγες, να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αντιπάλους μας. Ωραία, και το charm καλό είναι. Έτσι, μπράβο. Shops δεν υπάρχουν, το είπαμε. Να τη μία πέτρα. Είναι πολύ δύσκολο να τις ξεχωρίσουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό πηγαίνω ίσα ίσα εκεί που υπάρχει το φως. Να τσεκάρουμε, ούτε εδώ. Ούτε εδώ, σίγουρα έχω προσπεράσει και κάποια. Δεν μπορώ να τις βλέπω όλες. Πάντως το καλό είναι ότι λογικά έχουμε 2 κόκκινες καρδιές και μία μπλε. Και νομίζω ότι είδα εδώ μία πέτρα. Αυτή εδώ, όχι. Λοιπόν, πάμε για τον boss. Πάμε για τον boss. Όπου είναι ο Dingle. Έτσι, μπράβο, το charm. Δεν πρέπει να δεχθούμε ζημιά. Έτσι, μπράβο. Κακό, πολύ κακό. Ας παλέψουμε να μην δεχθούμε άλλη ζημιά. Charm, charm, charm. Ένα charm παρακαλώ. Ωραία. Και νομίζω πως τον κερδίσαμε. Ω, και λευκή καρδιά. Την οποία εννοείται πως θα την κρατήσω για το τέλος.
Και νομίζω πηγαίνουμε, επιστρέφουμε μάλλον στις τρεις κόκκινες καρδιές. Και τι θέλω, μπλε καρδιές θέλω. Tears up. Range up. Καλά χάπια. Αράχνες. Και okay, πήραμε κάποια καλά πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, αλλά ας αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Οπότε πάμε να τελειώσουμε με τον όροφο. Είπαμε μαγαζί δεν έχουμε, οπότε όταν να δούμε το είδαμε. Ίσως υπάρχει Kerstrum. Με το Mulligan κάνουμε καλή δουλειά. Να σβήσουμε τη φωτιά, βασικό. Έτσι, ωραία. Ας ανέβουμε προς τα πάνω. Έτσι, ωραία. Να είναι καλά οι μύγες. Και εδώ έχουμε Cancer, εννοείται πως θα το πάρω. Εννοείται πως Tears Upgrade είναι από τα καλύτερα upgrade που μπορούμε να ζητήσουμε. Για να δούμε εδώ μήπως υπάρχει κάποιο μυστικό δωμάτιο. Όχι, δεν υπάρχει εδώ, οπότε λογικά θα είναι εδώ. Για να δούμε. Νομίσματα. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε τα νομίσματα. Θα δούμε πάντως πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτές οι μύγες είναι που έρχονται κατά πάνω μας. Βασικά μέλης, αράχνες είναι. Άλλες δύο μπλε καρδιές. Αργίζουμε και στακάρουμε λίγο το health μας. Έτσι, μπράβο, εδώ είμαι, μη φεύγεις, εδώ είμαι. Νομίζω αυτά τα τσάμπια είναι που ρίχνουν βολές γύρω τους. Όχι, δεν πειράζει. Λογικά πρέπει να έχουμε γεμίσει. Και λογικά κάπου εδώ θα υπάρχει δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Ή εδώ. Όχι, έτσι. Οπότε, πού μπορεί να είναι, μπορεί να είναι στο μεγάλο το δωμάτιο. Άρα στο αφήσουμε. Πάμε στο επόμενο όροφο. Δεν είναι. Πάντα έχω την αίσθηση ότι είναι εκείνο. Τέλος πάντων. Θα πάρουμε το HP upgrade και φεύγουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε 4 κόκκινες καρδιές και αν δεν κάνω λάθος ή 2,5 ή 3 μπλε. Δεν αξίζει. Εκτός και αν χρειαστούμε κάτι. Ας βάλουμε τη βόμβα εδώ. Μία βόμβα επίσης εδώ. Μήπως είναι κάποιο μυστικό δωμάτιο. Δεν άνοιξε, οκ. Okay. Έτσι, μπράβο. Δεν τον κερδίσαμε. Άρα χρειαζόμαστε σίγουρα κάποιο damage. Οι μπλε καρδιές είναι ό,τι καλύτερο. Αντίο. Ας συνεχίσουμε προς τα εδώ, ψάχνοντας το item room, αυτό που ήθελα. Ωραία, πάμε στο item room και θα βρούμε Loki's Horn. Α, δεν το έχουμε πάρει ποτέ. Τι κάνει? Μερικές φορές ρίχνει προς όλες τις πλευρές από ένα δάκρυ. Είναι αντικείμενο που μπορεί να συνδυαστεί με πολλά αντικείμενα, φαντάζομαι. Ας κάνουμε κάποιον charm. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ας βάλουμε και μια βόμβα εδώ. Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τα μανιτάρια. Δύο χάπια, tears up. Και αμνησία δεν τη θέλουμε. Πάμε προς τα δεξιά. Τα tears που έχουμε είναι εξαιρετικά. Ρίχνουμε πάρα πολύ συχνά, ανεβάζαμε και το luck. Τι θα γινόταν, θα ρίχναμε πιο συχνά προς όλες τις κατευθύνσεις. Όπως επίσης, οτιδήποτε και αν οτιδήποτε αλλαγή δεχόντουσαν τα δάκρυά μας, θα τα δεχόντουσαν όλα τα δάκρυα γύρω γύρω που φεύγανε. Έτσι, μπράβο, ας τους ρίξουμε και εδώ. Έχω απορία να το δω, γιατί τελευταία φορά που το πήρα είχα το My Tiny Planet. Μάλιστα, αυτό κάνει. Οκ.
Το προτιμώ έτσι. Έτσι, ωραία. Βάλουμε μια βόμβα. Την οποία δεν έχουμε. Ναι, αυτό φοβόμουνα. Τις εκρήξεις. Να βάλουμε εννοείται μια βόμβα εδώ. Και θα πάμε για τον boss. Το οποίο boss είναι ο Guardy Junior. Έτσι, μπράβο. Τα tiers μας να τον αποθούνε. Αυτό θέλουμε. Κακό damage αυτό. Και τον έχουμε, ωραία. Λοιπόν, τι αντικείμενο έχουμε? Tears και shot speed up. Έχουμε ακόμα μπλε καρδιές να ξοδέψουμε. Παρ' όλα αυτά τις ξοδέψαμε τις περισσότερες. Ίσως εδώ υπάρχει μυστικό δωμάτιο, για να δούμε. Τελικά εδώ υπάρχει και... και άλλα λεφτά. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά δεν ξέρω. Ελπίζω να μας εμφανιστεί κάποιος ζητιάνος, κάποιος κουλοχέρης να ξοδέψουμε εκεί. Βασικά fortune teller θέλω. Οκ. Okay. Που δεν έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει προς τα εκεί. Ναι. Ας το προσπεράσουμε αυτό που έγινε. Και ας πάμε προς τα πάνω. Last. Οκ. Okay, έχουμε πολύ καλά tiers, οπότε μπορούμε να τον κερδίσουμε. Παίρνουμε και το virus. Δεν βλέπω καμιά καλή πέτρα. Οπότε φεύγουμε και από εδώ. Η αλήθεια είναι πως έχουμε δεχθεί damage. Οπότε ας πάμε εδώ κάτω να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Οκ. Okay. Damage από κόκκινες καρδιές δεν έχουμε δεχθεί ακόμα. Αυτό είναι καλό. Έτσι, ωραία. Και μια χαρά. Ας πάρουμε το ένα νόμισμα που μας δίνει και ας φύγουμε. Δεν νομίζω πως έχουμε κάτι άλλο. Βόμβες δεν έχουμε, να ψάξουμε μυστικό δωμάτιο. Και το boss βρίσκεται εκεί κάτω. Έτσι. Τώρα θα πάμε νομίζω για το τέταρτο όροφο. Ναι, στον τέταρτο όροφο θα πάμε. Κάποιο David Room καλό ήταν να εμφανιστεί. Και εννοείται κάποιο damage upgrade. Λοιπόν, Catacombs 2. Έτσι, ωραία. Παράξενα δωμάτια και αυτά. Θα το κρατήσουμε για το item room. Αν βρούμε άλλο κλειδί εννοείται πως θα το ανοίξουμε. Όχι. Για να δούμε το item room. Τι μας δίνει, μας δίνει ένα active αντικείμενο το οποίο κάνει όλους εχθρούς σκατά. Τους κερδίζουμε απλά πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε. Βγάζουμε μύγες κερδίζοντας σκατά. Γεμίζει κάπως αργά, βλέπω, σε 5 δωμάτια, σε 6 δωμάτια. Οπότε μπορεί να το κρατήσουμε για τον boss μας. Ωραία. Ας πάνε οι μύγες εκεί πέρα. Και λοιπόν, πάμε για τον boss. Πάμε. Και είναι hollow. Okay, τον έχουμε. Να είναι καλά τα tiers μας και το mulligan. Range upgrade, Devil Room δεν βλέπω να εμφανίζεται. Δεν ξέρω, ίσως το έχουν στο συγκεκριμένο challenge να μην εμφανίζεται καθόλου. Θα σας γελάσω. Όπως και να έχει, πάμε να τελειώσουμε με τον όροφο. Δεν το θέλουμε αυτό, το cancer κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ένα κλειδί ίσως θέλουμε. Oh. Αυτά τα ξέχασα εντελώς. Έτσι, μπράβο. Μια βόμβα. Να δούμε αν θα ψάξουμε το μυστικό δωμάτιο ή θα την κρατήσουμε για τη μαμά. Έτσι.
Οπότε από εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε από τα δεξιά. Το Loki's Horn νομίζω υπάρχει και μια πιθανότητα με κάποια αντικείμενα να γίνεις Loki, Mark και Loki's Horn. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Ας τους τελειώσουμε μια και καλή. Αν και βασικά αυτό ήταν δωμάτιο. Για να το κάνουμε. Έχουμε arcade που σημαίνει ότι θα βρούμε κάποιον κουλοχύρι, κάποιο fortune teller. Έτσι. Πάμε να παίξουμε αυτά. Με την blood bag δεν θα παίξω, δεν υπάρχει λόγος να παίξω. Πολλά νομίσματα. Έτσι, μπράβο, το κλειδί το οποίο θέλαμε. Θα ανοίξουμε οπότε το κίτρινο σεντούκι και καλό είναι να βρούμε και ένα ακόμα κλειδί. Να έχουμε για το επόμενο item room βασικά. Wow. Έτσι, να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Okay. Βασικά μπορούμε να παίξουμε και εδώ. Να πάρουμε μία κόκκινη καρδιά. Και άλλη μία. Okay. Σαν πολλά νομίσματα να έχουμε. Βασικά ένα κλειδί θέλω. Και θα φύγω. Κλειδί, κλειδί, κλειδί. Όχι λεφτά ρε παιδιά, όχι λεφτά. Τι να τα κάνω τα επιπλέον λεφτά. Ένα κλειδί δώστε μου. Α, και δύο βόμβες κιόλας. Ωου. Ναι, οκ, okay, αρχίζει και με εκνευρίζει το όλο θέμα. Οκ, okay, δεν δίνει τίποτα, οπότε θα βάλω δύο βόμβες εδώ, θα πάρω τη λευκή καρδιά. Να το κλειδί το οποίο ψάχναμε τόση ώρα. Και καταλήξαμε να φεύγουμε παραπάνω λεφτά από όσα ήρθαμε. Τραγικό λίγο. Το θέμα είναι ότι τελειώσαμε το συγκεκριμένο όροφο που είμαστε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο όροφο πριν πολεμήσουμε τη μαμά. Wow. Πολλά λεφτά, συνεχίζουμε και λέμε. Ναι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Θα δούμε αν μπορέσουμε να εμφανίσουμε τον Devil Moon στον επόμενο όροφο, και μου φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό. Για να δούμε. Ένα ακόμα HP το παίρνουμε. Για να το δούμε. Έτσι, μπράβο. Ας το αφήσουμε για μετά. Οι μύγες να εμφανίζονται κυρίως και τους υπόλοιπους τους έχουμε. Τέσσερα κλειδιά από το πουθενά έχουμε. Τέσσερα κλειδιά. Ας πάμε και στο trapdoor. Αφού έγινε η δουλειά εδώ. Για ελάτε έτσι. Εντάξει, τους δύο κερδίσαμε, κάτι είναι γι' αυτό. Αχα. Να δούμε πόσα χέρια θα εμφανιστούν. Τέλος, τέλος, έτσι ωραία. Αυτά. Ας πάμε προς τα κάτω, όπου έχουμε τις μάσκες. Και είναι δύσκολος αντίπαλος. Αν και δεν ξέρω, καινούριο δωμάτιο αυτό. Παράξενο μεν, αλλά πιο εύχριστο δε. Για να δούμε εδώ. Εδώ νομίζω χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το active αντικείμενό μας για ευνόητους λόγους. Okay. Εδώ οι μύγες είναι το θέμα να κάνουν όλη τη δουλειά. Τα κάνανε όλα μαζί. Και εννοείται πως θα βάλουμε εδώ μία βόμβα και άλλη μία εδώ. Και πήραμε δύο μπλε καρδιές. Για να συμβεί αυτό σε δύο μπλε φωτιές νομίζω είναι πολύ σπάνιο.
Έχουμε και λέμε. Λογικά κάπου εδώ θα το βρούμε τον boss. Καλά το φαντάστηκα ότι από αυτή την πλευρά θα ήταν. Βασικά όχι, εδώ είναι το item room, δεν είναι το boss. Άκυρο γράφτε. Έλα, έτσι ωραία. Και στο item room έχουμε η κολλή. Μ' αρέσει ο τρόπος που το διαβάζω εντωμεταξύ. Τι κάνει, όποιος μας ακουμπάει γίνεται σκατό. Είναι ένας τρόπος άμυνας του συγκεκριμένου παίχτη. Έλα κι εσύ. Από εδώ τελειώσαμε, ας πάμε προς τα κάτω. Θα αντιμετωπίσουμε κάποιους σχετικά δύσκολους αντιπάλους. Α, ας ρίχνει ο ένας τον άλλον, μπράβο του. Και μετά ας ρίχνουν πάνω μου. Από κόκκινες καρδιές είμαστε γεμάτοι. Έτσι ωραία. Για να δούμε. Κάπου εδώ θα βρούμε και τον boss, δεν υπάρχει περίπτωση. Για έλα και εσύ που είσαι και πιο μεγάλος. Κλειδιά έχουμε άφθονα. Έλα ήρεμα. Έτσι. Θα βάλουμε μια βόμβα εδώ. Και ό,τι πάρει ο χάρος. Τίποτα δεν πήρε. Το happiness speed down. Εννοείται πως δεν το παίρνουμε. Κλειδί. Βόμβα. Και πάμε για τον boss μας. Όπου είναι ο Loki. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον κάνω charm. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα είναι δύσκολη μάχη. Το strength το κρατάμε εννοείται για τη μάχη με τη μαμά. Έλα μην κουνιέσαι συνεχώς. Έτσι μπράβο. Πάνω μου. Εμφανίστηκε Devil Room επιτέλους. Έχουμε Evil και Range και Shot Speed Up. Και στο Devil Room μέσα θα βρούμε άλλα τρία κόκκινα σεντούκια. Μία μπλε καρδιά. Βόμβες. Και χάπια. Τα οποία χάπια είναι Range Up και Telepills. Okay. Βασικά αφήσαμε και μέσα την κάρτα. Το οποίο είναι άσχημο. Γιατί αυτή την κάρτα θέλαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Άμα θέλει να εμφανιστεί το strength, δεν θα το πάρουμε απλά. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο active αντικείμενο ισχύει και για τα bosses, αν και δεν νομίζω να ισχύει. Ωραία, και νομίζω πως κερδίσαμε. Πάμε στο boss room να δούμε αν υπάρχει το Devil Room καταρχάς, να πάρουμε την κάρτα strength. Και επίτα θα πάμε στον επόμενο όροφο, στον τελευταίο όροφο που θα πολεμήσουμε την μαμά. Και θα ξεκλειδώσουμε ένα αντικείμενο το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Α, όχι, δεν βάζουμε εδώ. Φαντάζομαι πως είναι κάποιο σπάνιο αντικείμενο, κάποιο καλό, κάποιο καινούριο ίσως αντικείμενο. Θα δείξει. Λοιπόν, Devil Room δεν έχει εμφανιστεί. Ναι, καλά βλέπω. Οπότε πάμε στον όροφο που θα πολεμήσουμε την μαμά. Τι έχουμε εδώ? Bloodbag. Εννοείται πως δεν θέλω να παίξω. Αυτή εδώ είναι πέτρα. Ναι. Και βρήκαμε δύο κλειδιά. Ας βάλουμε μια βόμβα και εδώ. Να δούμε τι θα βρούμε. Άλλο ένα κλειδί. Κόκκινες καρδιές. Έχουμε ακόμα. Νομίζω έχουμε τέσσερις κόκκινες καρδιές. Έτσι. Από πίσω. Τι κάνει ακριβώς δεν ξέρω. Ας πάμε προς τα αριστερά. Οκ. Okay. Καλό active αντικείμενο είναι. Βασικά είναι αποτελεσματικό. Α, με μία έκρηξη γίνανε όλα. Μια χαρά.
Με το Lux Horn τουλάχιστον βαράμε μερικούς από πίσω μας, γιατί κάνουν πολύ παράξενη κίνηση οι συγκεκριμένοι αντίπαλοι. Θα ήθελα ένα tier effect να δούμε πώς επηρεάζεται και το Lucky Horn. Παρ' όλα αυτά τα Devil Room μας ήταν πολύ άσχημα. Okay. Θα κερδίσουμε κάποιον, δεν γίνεται. Έτσι, μπράβο. Ας βάλουμε και εδώ μια βόμβα. Α, δεν τον κερδίσαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς θα ανοίξουμε το σεντούκι και θα πάμε στα αριστερά, όπου θα βρούμε κάτι φαντάσματα, τα οποία πιο πολύ μας φοβούνται παρά έρχονται κατά πάνω μας. Health down. Εννοείται πως όχι. Είναι δωμάτιο που τραβάει να χρησιμοποιήσω το active αντικείμενό μας, αλλά δεν θα το κάνω, ας το αφήσω. Μία βόμβα επίσης εδώ. Μία μαύρη καρδιά θα ήταν ωραία να την είχαμε. Η κάρτα είναι Wheel of Fortune. Δεν ξέρω τι θα μας δώσει. Hell down είναι αυτό πάντως. Κάμια κάρτα ίσως. Οκ. Okay. Θα μείνουμε με τις βόμβες. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα τσάμπιον είναι που σκάνει όταν τα κερδίζεις. Οπότε ας κρατήσουμε την απόστασή μας. Και ας βάλουμε άλλη μια βόμβα εδώ. Η κάρτα αυτή είναι The Moon. Το οκ. Okay, the Hourglass. Μάλλον θα μείνω με το Flash. Να δω αν όντως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο boss. Το οποίο μόλις βρήκαμε και εννοείται πως θα πάμε. Δεν υπάρχει λόγος να εξερευνήσουμε τον υπόλοιπο όροφο. Όχι, δεν έκανα τίποτα στην μαμά. Καλό είναι να εμφανιστεί η μαμά κάποια στιγμή. Να κάνουμε μια ζημιά. Όχι τίποτα άλλο, είναι και σκοτεινά και δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Οπότε καλύτερα να είχαμε το Hourglass. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Δεν περίμενα να δεχτώ ζημιά εδώ πέρα. Κάπου θα εμφανιστεί, δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως θα την κερδίσουμε. Έτσι, μπράβο. Και την κερδίσαμε. Πήραμε και Polaroid, έτσι, για τη διαφορά. Και θα πάρουμε το τρόπαιο του challenge, Rune of Hagalaz. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά το ξεκλειδώσαμε. Οπότε δεν ξέρω αν στο επόμενο επεισόδιο θα παίξω με κάποιο χαρακτήρα κανονικά ή θα παίξω κάποιο challenge. Θα δείξει. Μέχρι τότε ευχαριστώ πολύ όλους. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.